It's a great honor for me to be at the US Congress and speak to you and all Americans. Against all odds and doom and gloom scenarios, Ukraine didn't fall. Ukraine is alive and kicking. Τα λόγια του Βολοντιμίρ Ζελένσκι κερδίζουν το χειροκρότημα του Αμερικανικού Κογκρέσου με χαρακτηριστική στιγμή όταν δίνει στην πρόεδρο της Βουλής Νάνση Πελόζη τη σημαία της χώρας του. Για πρώτη φορά από τις 24 Φεβρουαρίου, από όταν ξεκίνησε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ταξιδεύει στο εξωτερικό υπό άκρα μυστικότητα. We have no fear, nor should anyone in the world have it. Ukraine's gained this victory and it gives us courage. Which inspires the entire world. Σε θερμό κλίμα και η συνάντηση με τον Τζο Μπάιντεν, με τον Ζελένσκι να ευχαριστεί για ακόμα μια φορά για τη νέα αμερικανική βοήθεια. Your money is not charity. It's an investment in the global security and democracy that we handle in the most responsible way. Με τον πόλεμο να μένεται έχοντας συμπληρώσει 300 ημέρες, ο πρόεδρος της Ουκρανίας είναι αδιαμφισβήτητα ένα από τα πρόσωπα της χρονιάς. Αυτόν άλλωστε διάλεξε και το περιοδικό Time στο εξώφυλλό του, αλλά και η Financial Times, γράφοντας ότι έχει κερδίσει μια θέση στην ιστορία για την εξαιρετική επίδειξη ηγεσίας και σθένους. Για να τον μάθουμε, φυσικά προηγήθηκαν οι εκλογές του 2019, όταν ο άλλοτε κωμικός κέρδισε τα ενία της διακυβέρνησης, κάτι που αρχικά είχε προκαλέσει και την αρχική αντίθεση της συζύγου του, Ολένα Ζελένσκα. Τη θέση αυτή βέβαια την είχε προβάρει ακόμα μία φορά όταν πρωταγωνιστούσε στην τηλεοπτική σειρά Ο Υπηρέτης του Λαού, στην οποία υποδιόταν ένα δάσκαλο, ο οποίος εξοργισμένος με την κατάσταση στη χώρα του καταφέρνει να εκλεγεί πρόεδρος. Από τις αξιοσημείωτες στιγμές της χρονιάς που πέρασε για τον Ζελένσκι και η ομιλία του στη Βουλή των Ελλήνων, 43 ημέρες μετά την εισβολή, αναφερόμενος στους χιλιάδες ομογενείς στη Μαριούπολη και την Οδυσσό, χρησιμοποιώντας μάλιστα και το σύνθημα της Ελληνικής Επανάστασης. Спроби Росії підкорити Україну – це частина вашої ідентичності, яка походить Βέβαια, οι επιλογές του κατά διαστήματα έχουν προκαλέσει και σφοδρές αντιδράσεις, κάτι που συνέβη και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, ανάμεσα στις οποίες η επιλογή του να δώσει τον λόγο σε έναν μαχητή, όπως χαρακτήρισε, και ο οποίος στη συνέχεια αποδείχτηκε ότι προερχόταν από το ακροδεξιό τάγμα του Αζόφ. Κλείνοντας το 2022, ο Ζελένσκι αποδεικνύει ότι η πορεία του από την τηλεόραση μέχρι την πολιτική του επιφύλασαν να πρωταγωνιστήσει σε σκηνές που ακόμα και ο ίδιος ίσως δεν θα περίμενε.